Με επιμονή χτύπησε η πόρτα. Να. Έλα, ρε. Τι κάνουμε. Καλώς ήρθατε, Ηλίας. Προμένως με εγώ. Ανοίγω την πόρτα και βλέπω τον Ηλία. Απογοητεύτηκα λίγο. Αλλά πιστεύω ο Σταύρος να φτιάξει ένα καλό πιάτο και να έχει φύγει με ψηλά το κεφάλι. Γυρνάει ο Ηλίας. Εντάξει. Γεια σας, Ρονάκη. Τι κάνετε, πού είστε. Δεν μου κάνει κάποιο συνέστημα. Μου είναι αδιάφορο. Και ο Γιώργος είχε... θυμάμαι, ο Γιώργος μου έδωσε το χέρι όταν μπήκε μέσα στο σπίτι. Απλά ο Ηλίας έχει άλλο στυλ. Είναι πιο χαμηλών τόνων από όσο ξέρω. Τώρα δεν μπορώ να... Μπορεί να μας βγει διαφορετικός μας. Είναι χειρότερος από το προφίλ. Άμα ακούει μετά και θα λέει τι λέει αυτή για μένα. Για πες. Λέγε, λέγε. Για πες μας. Καλά, εσύ. Πολύ καλά, πολύ καλά. Δόξα Θεώ. Τα πιάτα. Βασικά, ναι, μια χαρά. Είχαμε και δύο πάρα πολύ καλές προσπάθειες. Είπαν οι κριτές ότι είχαμε πολύ καλή γανιτούρα και οι δύο. Είπαν μετά ότι είχαμε πολύ καλή σάλτσα και οι δύο. Και μετά του είπαν του Σταύρου ότι Σταύρου είναι το καλύτερο πιάτο που έχει κάνει ποτέ σου. Μετά απλά είχα καλύτερο ψάρι αυτό, τίποτα άλλο. Εντάξει, μια χαρά πήγε πολύ καλά. Το ψάρι έχει ξεφύγει στο ψήσιμο ή ήταν... Όχι, ήταν πάρα πολύ καλό το ψάρι, το απλά ήταν λίγο καλύτερο δικό σου. Τεχνικά δηλαδή. Εντάξει. Λέει πολλά φιλάκια σε όλους, φεύγει με το κεφάλι ψηλά και είναι μια χαρά. Αυτό πιστεύω. Πιστεύω. Εντάξει. Ναι, πήγε πολύ καλά, ήταν πολύ καλά. Πώς σου φάνηκε που το ξανάζησες? Πλάκα. Δεν είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ναι, είμαι εδώ, είμαι πολύ χαρούμενος. Πραγματικά είμαι έτοιμος να τα πάμε τέλεια φέτος και να μαγειρέψουμε συνέχεια και να δούμε και τις δοκιμασίες τι μας φέρνει, γιατί πιστεύω θα είναι δοκιμασίες σπαθιά όλες. Θα καταπίνουμε σπαθιά και ζογλερικά και όλα αυτά. Και γουστάρω πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Παιδιά, εγώ που θέλω να κοιμηθώ, θα βολευτώ κάπου. Ελπίζω να μην έχετε πατάρι μόνο και με αφήσετε εκεί. Να, παιδί, όχι σαν εσένα. Έχετε βάλει με το πορφύρι. Το βλέπεις. Παιδιά, λέει, πού έχουμε VIP, λέει, να κάτσω να ξαπλώσω. Για πλάκα ήταν. Ωραία, το πάμε, λέει, μία να έρθω εγώ. Το πάμε, να κάνω μια είσοδο. Να κάνω εγώ, γιατί τα παιδιά... Είδα λοιπόν την υποδοχή του Ηλία και ζήλεψα κι εγώ. Θέλω κι εγώ να γιώσω λίγο αγάπη και λίγο βροντίδα. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα rewind, να ξαναζήσω λίγο τη στιγμή και... Έλα, έλα, έλα! Καλώς ήρθε, αδερφέ μου! Καλώς ήρθε! Σας ακούλα το ψυχό! Εντάξει, ο Γιώργος τώρα θέλει να πάρει και λίγο εκεί όλα τα φώτα πάνω του. Ήθελε τώρα να του κάνουμε την υποδοχή που είχε φανταστεί αυτό. Σου λέει: θα έρθω από το Πάσα σε φένα και θα είναι όλοι κάτω, σαν πατώματα. Θα έχουν τρελαθεί. Και μπήκε μέσα και είμαστε όλοι έτσι. Έλα, ρε, κάτσε. Και ένα καλώς ήρθες στον Ηλία. Καλώς ήρθες, Ηλία. Τώρα πάμε να φάμε. Λες και στρακάρι με το μετρό, ήσαι να πω.